Εδώ είμαστε, γεια σας σε όλους. Βραδάκι Τετάρτης, 8 Dan. Και εγώ σήμερα είμαι εδώ με ακόμα ένα live. Υπό άλλες συνθήκες, ρε παιδί μου, όταν ερχόταν η Τετάρτη, λέγαμε ότι πλησιάζουμε κοντά στο Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστούμε. Τώρα όμως, μέσα στην καραντίνα που ζούμε όλοι, κάθε μέρα είναι το ίδιο. Κάθε μέρα την απολαμβάνουμε το ίδιο. Και χαιρόμαστε φυσικά που απολαμβάνουμε τα διάφορα πράγματα, έστω υπό αυτές τις συνθήκες που ζούμε, και ελπίζουμε σίγουρα για ένα καλύτερο 2021 για όλο τον κόσμο και για όλους εκεί έξω. Λοιπόν, περιμένω να συντονιστείτε σιγά σιγά, γιατί και σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον live με ένα κορίτσι το οποίο ζει μόνιμα πλέον τα τελευταία χρόνια στο Λος Άντζελες. Εκεί τώρα είναι πρωί, νομίζω είναι 10 ώρα το πρωί εκεί πέρα αυτή τη στιγμή. Εμείς εδώ έχουμε 8 η ώρα, υπάρχει αυτή η διαφορά 10 ωρών στις χώρες μεταξύ μας. Έτσι ακριβώς, μέρη μου, έτσι ακριβώς, να βγούμε να περάσει και αυτό, συντονίζεσαι σιγά σιγά. Υπάρχει καινούριο φίλτρο, είδα, που είναι, ναι, τώρα είναι αυτό εορταστικό, θα το βάλουμε όμως μετά σε φωτογραφία, όχι τώρα σε live. Να τα δοκιμάζουμε έτσι και όλα τα φίλτρα. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε εμείς την σημερινή μου καλεσμένη, που είναι ένα κορίτσι το οποίο τα τελευταία χρόνια ζει στο Λος Άντζελες. Είναι ηθοποιός, είναι παραγωγός και είναι και μαμά, ένας ιδιαίτερα απαιτητικός τίτλος, και το φαίνει μάλιστα εις πέρας πάρα πολύ καλά κιόλας. Η Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία είναι στην παρέα μας και έρχεται αμέσως τώρα για να κάνουμε το σημερινό μας live. Έχουμε Ελλάδα και Λος Άντζελες, και νομίζω ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά με την Κατερίνα και πάρα πολλά έτσι για αυτές τις δύο χώρες που, αν και είναι τόσο μακριά, είναι τόσο κοντά. Wow, τι είναι αυτό! Καλημέρα! Καλώς την, καλημέρα! Αυτός είναι ο δρόμος μου. Ναι. Για δείξε μας λίγο, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν... Δεν ξέρω αν είναι καλό το πλάνο, έτσι. Είναι έξω, για να μην ακούμε τα κλάματα του μωρού, σε περίπτωση που κλάψει. Τι ωραία που είσαι εκεί. Καλά είναι. Πώς λέγεται η περιοχή που είσαι? Είμαι στην περιοχή του Glendale. Κάτσα, καλύτερα στη σκία, έτσι. Και είναι μια, σε ένα ωραίο κομμάτι του Glendale. Το Glendale είναι αρκετά μεγάλο. Αν μπορούσα να το παραλληλήσω με μια αθηναϊκή περιοχή, θα ήταν βόρεια προάστια προς το βουνό, ας πούμε. Δηλαδή, μάλιστα, εδώ πίσω μου, δεν ξέρω, βλέπετε, δεν βλέπετε. Καλά, καμία έχω σχέση, βέβαια. Ένα λόφο. Πώς είναι, κοίτα, είναι μονοκατοικίες αυτά που βλέπω? Ναι, είναι μονοκατοικίες, ναι. Είναι σπίτια τα περισσότερα, είναι πάρα πολλά χτισμένα τη δεκαετία του 20 με 30, όπως το μεγαλύτερο κομμάτι του LA, αλλά η συγκεκριμένη περιοχή και το δικό μας σπίτι είναι χτισμένο τη δεκαετία του 40, το δικό μας είναι 1941, οπότε είναι παλιά σπίτια, με πάρα πολύ μικρές αναβαθμίσεις. Το δικό μας δεν έχει ούτε μισή αναβάθμιση. Το μπάνιο μας έχει τα original πλακάκια, τους original νηπτήρες, σε σημείο κακουργήματος, έτσι. Αλλά έχει την ομορφιά του αυτό, έχει και τις δυσκολίες του, αλλά μας αρέσει. Εμένα, εγώ προσωπικά τίνω προς αυτή την προτίμηση του, ναι, ναι. Ναι, του παλιού και, να μπορείς να το, εντάξει, να το αναβαθμίσεις σε σημείο, ας πούμε, ζεστασιάς. Το σπίτι μας είναι τεχνολογικό, πώς θα λένε, κατασκεύασμα κατά τα άλλα, αλλά κάποια πράγματα είναι τελείως vintage. Είναι ωραία πρώτο. Είναι ωραία περιοχή. Εκεί πόσα χρόνια μένεις? Είναι το πρώτο σου σπίτι αυτό, ή άρχισε να αλλάξει? Αυτό το δικό μου είναι για μένα, 1, 2, 3, αυτό είναι το πέμπτο δικό μου στο LA. Τα τρία πρώτα ήταν δικά μου όταν έμενα μόνη μου. Μετά, όταν παντρεύτηκα, πήγα και έζησα στο πρώτο σπίτι με τον σύζυγό μου. Και μετά μετακομίσαμε εδώ με τα παιδιά. Είναι πολύ κοντά στη δουλειά μας, έχουμε ένα στούντιο παραγωγής και χρειαζόμουν βοήθεια με τα παιδιά, και έτσι με το πρώτο μου παιδί μετακομίσαμε εδώ, και έτσι ο σύζυγός μου είναι σε απόσταση λεπτών για να έρθει πίσω αν τον χρειάζομαι, και επίσης εγώ τώρα που αρχίσω σιγά σιγά και δουλεύω, πάλι είμαι πάρα πολύ κοντά στη δουλειά.
Έχετε στολίσει εκεί γύρω, είναι στολισμένα τώρα. Ναι, το βράδυ εδώ είναι πολύ ο Φαντάζομαι. δικός μας Φαντάζομαι. δρόμος. Ναι, και γενικά αυτή η περιοχή, γιατί ξέρεις το LA έχει και πάρα πολλούς Εβραίους, μη χριστιανούς τέλος πάντων, οπότε υπάρχουν κάποιες περιοχές, η παλιά μας περιοχή δεν ήταν καθόλου στολισμένη τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένη περιοχή είναι πάρα πολύ στολισμένη, οπότε σημαίνει ότι πολλοί είναι χριστιανοί, να το πούμε έτσι. Οποιοδήποτε συγκεκριμένου, μάλλον, υποδιαίρεση του χριστιανισμού, αλλά οι περισσότεροι είναι χριστιανοί. Κατερίνα μου, εκεί πώς είναι η επιβίωση, υπάρχει ασφάλεια στις περιοχές, στις γειτονιές, υπάρχει κάτι για, ας πούμε, αστυνόμευση, φοβάστε, είναι τα πράγματα λίγο πιο, ας πούμε, ασφαλές. Δεν έχει την αίσθηση της ανασφάλειας, ειδικά στη δική μου περιοχή. Επίσης, εμείς εδώ έχουμε το λεγόμενο neighborhood watch, δηλαδή μία επίβλεψη, μία παρακολούθηση μάλλον της περιοχής. Υπάρχουν κάποιες περιπολίες. Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι καθόλου. Εκεί που άρχισα λίγο να συνειδητοποιώ ότι είμαι λίγο στον κόσμο μου, είναι και από το προηγούμενο μας σπίτι, όπου ούτε εκεί φοβόμουν, είναι όταν μπήκα σε μια εφαρμογή στο τηλέφωνο που ήταν της περιοχής σου και άρχισα να βλέπω το τι γίνεται εδώ, πόσες μικροκλοπές, τέλος πάντων, διαρρήξεις, αλλά να χτυπήσω ξύλο μέχρι στιγμής. Εντάξει. Μου βγάζεις μια πολύ εσωτερική ηρεμία, μια πολύ εσωτερική ομορφιά, που νομίζω ότι ούτως ή άλλως αντιπροσώπευε πάντοτε, γιατί ήσουν χαμηλότερο κορίτσι και πάντοτε, ας πούμε, μας έβγαζε στο ότι ό,τι έκανες το έκανες με πολύ μεγάλη θέληση και με πολύ μεγάλη εσωτερική γαλήνη. Ακόμα και τις δουλειές που έκανες εδώ πέρα στην Ελλάδα, μας το έβγαλες αυτό και νομίζω ότι τώρα το ζεις ακόμα πιο πολύ το όνειρό σου. Μ' αρέσει το χαμηλών τόνων. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνούσε ο πατέρας μου και η μητέρα μου με αυτόν τον όρο, γιατί στο σπίτι ο αδερφός μου είναι τόσο χαμηλών τόνων που εγώ ήμουν η επαναστάτρια αυτή που Κατάλαβα, ναι. και έκανα πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο χαμηλών τόνων. Απλώς ίσως ο τρόπος που τα έκανα και δεν ήταν συνειδητός βέβαια ο τρόπος αυτός, απλώς έτσι ήμουν ο εαυτός μου, ήταν αρκετά ριζοσπαστικά. Νομίζω κάθε άλλο παρά χαμηλών τόνων μπορούν να θεωρηθούν αν τα κοιτάξει κανείς πίσω, έτσι μια Ελληνίδα που πάει στην Τουρκία και εμφανίζεται στην τηλεόραση από τη δεκαετία τέλη του 90 και όλη τη δεκαετία των 2000. Ήταν κάτι πολύ ριζοσπαστικό, απλώς το Μέσα σου νομίζω όμως ότι ήσουν καλά. Μέσα σου όχι, το ήσουν καλά. κάνω, όταν κάνω κάτι πρέπει να ξέρω γιατί το κάνω, τι είναι αυτό που κάνω και να μαθαίνω από αυτό. Νομίζω ότι αυτό με κρατάει προσγειωμένη και Αυτό που ίσως και είσαι, αυτό ναι. με κάνει να προχωρώ. Αλλά δεν θεωρώ ότι είμαι χαμηλών τόνων. Ίσως πιο πολύ προσγειωμένη είμαι. Ίσως. Προσγειωμένη, Και ναι. άμα τολμήσω να απογειωθώ, πάντα έχω ανθρώπους γύρω μου που ξέρουν να με ντουπ. Προσγειώνουν, ναι. Πες μου λίγο, πόσα χρόνια είσαι στο Λος Άντζελες? Στο Λος Άντζελες πόσα χρόνια. Αρχίζω και μετράνε πολλά τώρα. 13,5. Για να είμαι 13,5. ακριβής, απολύτως ακριβής. Εκεί πώς πήγες? Εκεί πήγα με το διαβατήριό μου. Γεννήθηκα στην Αμερική και είμαι άνθρωπος που ακόμα και τώρα, αλλά και τότε, πόσο μάλλον, από τη δεκαετία των 20 μου έλεγα θέλω να πάω να μείνω εκεί, έστω λίγο. Έχω αμερικάνικο διαβατήριο. Έτυχε να γεννηθώ εδώ. Δηλαδή, οι γονείς μου δεν είναι Έλληνο-Αμερικάνοι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι τελείως Έλληνες, μεγαλωμένοι στην Ελλάδα, στην Αίγινα συγκεκριμένα. Απλώς ο πατέρας μου, όντας αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, με μια μετεκπαίδευση στην πόλη του Μοντερέι, στην Καλιφόρνια, νότια του Σαν Φρανσίσκο. Ζήσανε εκεί οι γονείς μου 2,5 χρόνια με τον αδερφό μου και λίγο πριν φύγουν γεννήθηκα. Και πήρα λοιπόν ένα διαβατηριάκι το οποίο άλλαξε την πορεία όλης μου της ζωής και Έτσι. έχοντας ένα διαβατήριο, δηλαδή
σε τρώει λίγο να έρθεις να δεις το μέρος που γεννήθηκες, και να κάνεις και ένα πέρασμα από το Λος Άντζελες, να μείνεις και 3 μήνες, 6 μήνες, έτσι το έλεγα τότε. Και έτσι ήρθα. Για να το κάνεις Ήθελα αυτό, την ρε παιδί μου, εμπειρία. Ήθελα την σίγουρα, εμπειρία. ναι, είχε κλείσει ένας κύκλος όσον αφορά τα πράγματα στην Ελλάδα για σένα, τα επαγγελματικά σου. Ήθελες να κάνεις αυτή την αλλαγή? Όχι, όχι. Όχι, Όχι, ήταν δεν είχε ξαφνικό κλείσει. αυτό. Σίγουρα δεν είχε κλείσει, δεν το έβλεπα έτσι. Σίγουρα ήμουνα σε μία καμπή στη δεκαετία των 30, αρχές κιόλας, early 30s ας πούμε, που ήταν ή τότε ή ποτέ. Και έλεγα ότι πρέπει να πάω γιατί θα το μετανιώσω αν δεν πάω. Και δεν το έβλεπα ως θα πάω μόνιμα. Επίσης είχα δουλέψει πάρα πολύ στην Τουρκία εκείνη την περίοδο, κάποια συνεχόμενα χρόνια. Και όσο και αν εκείνη η εμπειρία μου ήταν και είναι, παραμένει κάτι το οποίο θα με σημαδέψει για πάντα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό για μια Ελληνίδα. Είχα αντιμέτωπη με πάρα πολλές καταστάσεις, όχι με τον απλό λαό προς Θεού που μου έδωσε τα πάντα και όλη του την αγάπη, και τα πάντα πραγματικά, και ακόμα και οι εργοδότες, όμως οι συνθήκες και ζωής και η σαν χώρα, δηλαδή οι ίδιοι οι Τούρκοι υποφέρουν στη χώρα τους, και εγώ τότε πάντα έλεγα, τότε το έλεγα, τώρα λέω κάτι άλλο, θα σας πω τι λέω Θα τώρα, πεις όλα, τότε όλα. έλεγα, τώρα καταλαβαίνω τι θα πει να ζεις υπό τον ζυγό τον Οθωμανικό, έτσι έλεγα τότε. Δηλαδή ότι δεν έχουν απελευθερωθεί ακόμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν όλοι υπόδουλοι, έτσι σαφώς και οι Έλληνες, αλλά ήταν όλοι υπόδουλοι παρόλα αυτά. Ακόμα και Ήταν οι ο ίδιοι, Σουλτάν, ακόμα ναι. και οι ίδιοι είναι. Και αυτό το έλεγα τότε, έλεγα ενώ εμείς στην Ελλάδα κάναμε την Επανάσταση και απελευθερωθήκαμε. Τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχω εμπλουτίσει τις γνώσεις μου και τις ιστορικές, αλλά και παράλληλα με αυτά που συμβαίνουν στη δική μας τη χώρα, θεωρώ ότι και εμείς ακόμα ζούμε υπό έναν ζυγό πολύ, πολύ, πολύ κοντά σε αυτό που ζούσε ο Ελληνισμός υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί τελικά ο Έλληνας και τότε και τώρα ήταν υπόδουλος και του Θαμανού αλλά και μιας άρχουσας τάξης η οποία λειτουργούσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με είχε συγκεκριμένα συμφέροντα, να πούμε, με μια συνεργαζόμενη με μια ξενοκρατία, δηλαδή σε τελείως διαφορετικές συνθήκες και ιστορικό περιβάλλον, σαφώς, έτσι, δεν συγχαίω τα δύο απόλυτα καθόλου, όμως θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα βιώνουμε ακόμα και σήμερα ως Έλληνες, όντας υπόδουλοι, με εσωτερικούς εχθρούς πάρα πολλούς. Πω, μπήκα σε αυτό το θέμα τόσο γρήγορα, Παναγία μου. Αυτά. Έχεις να πεις πολύ πράγμα, έχεις να πεις εκείνα, μας τα πεις όλα. Πώς σε υποδέχτηκαν στην Τουρκία οι συνάδελφοι, η παραγωγή εκεί πέρα, πώς αντιμετώπισαν? Σε αντιμετώπιζαν σαν ένα ελληνικό κομμάτι? Η αντιμετώπιση γενική ήταν σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 2001, να πω τι είπανε για μένα κάποιοι, ας πούμε, κάποιες, ναι. Άμα μπεις σε ένα βιβλίο, και ήταν τότε μόλις είχα ολοκληρώσει το πρώτο μου τηλεοπτικό σύριαλ, κάπου 30 επεισόδια, ένας Το πρώτο ήταν αυτό που είχαμε δει και προσπάθησε. στην Ελλάδα, ένα καλοκαίρι. Όχι, δεν είδα. Όχι, όχι, Α, όχι. Αυτό όχι, ήταν όχι. Το πρώτο τελευταίο. Αυτό ήταν το πρώτο Okay. τελευταίο. Το πρώτο μου σύριαλ ήταν ένα το οποίο δεν. Τότε η Τουρκία δεν εξήγαγε τίποτα. Και μάλιστα ήταν ένα σύριαλ το οποίο ήταν δημοφιλέστατο. Παραμένει το μεγαλύτερο σύριαλ σε τηλεθέαση όλων των εποχών. Κυρίως στην ημέρα
έχει ένα ρεκόρ τη συγκεκριμένη μέρα. Δεν λέω συνολικά και παραμένει, ας πούμε. Αυτό το διάβασα κιόλας από τον Google, δεν το ήξερα. Πρόσφατα το έμαθα. Εκείνο το σύριαλ είχε ούτε καν σύγχρονο ήχο δεν είχε. Δηλαδή πηγαίναμε μετά στο στούντιο και γράφαμε τις φωνές μας πάνω από αυτά που λέγαμε όταν κάναμε Αλήθεια. γύρισμα. Δηλαδή, ναι, η Τουρκία, Πόσο εγώ ας πίσω. πούμε έλεγα... Ναι, πόσο πίσω και πόσο μπροστά, έτσι τώρα. Ναι. Τουλάχιστον σε θέματα παραγωγής, δεν μιλάω για Πιο θέματα γρήγορα. περιεχομένου. Μιλάω μόνο για την παραγωγή, έτσι. Και παρόλα αυτά, εκείνη την εποχή βγήκε ένα βιβλίο. Θα θυμηθώ ποιος το είχε εκδώσει. Το οποίο μου το στείλανε κιόλας, αλλά δεν το πήρα ποτέ στα χέρια μου γιατί είχα αποχωρήσει και χάθηκε αυτό το βιβλίο. Ένα μεγάλο βιβλίο το οποίο έλεγε, είχε διάφορες, νομίζω ήταν αφιερωμένο στον ελληνισμό της πόλης και αυτά, αλλά ξεκινούσε λέγοντας ότι εάν εσείς νομίζετε ότι για πρώτη ότι ο Έλληνας είναι κάτι μακρινό κλπ. Κλπ. Κάνετε λάθος. Μόλις το χρόνο που μας πέρασε μια Ελληνίδα μπήκε στο σπίτι κάθε Τούρκου με αυτό το πρώτο σύριαλ στο οποίο αναφέρομαι. Και αυτό ήταν και χρησιμοποιούσε ο κύριος αυτός ο συγγραφέας τον όρο νομίζω κατάκτηση, ότι ξαφνικά είδανε μία Ελληνίδα, γιατί έπαιζα την Ελληνίδα, βέβαια μιλούσα τουρκικά, αλλά όλοι ξέραν ότι ήμουν Ελληνίδα. Και ήμουνα στο σπίτι κάθε Τούρκου, κάθε νομίζω η προβολή γινόταν κάθε Παρασκευή βράδυ. Αυτά ήταν η υψηλή μέρα τηλεθέασης για την Τουρκία. Και αυτό το πράγμα με είχε κάνει τρομερά περήφανη εμένα ως Ελληνίδα τότε. Σίγουρα, Στην σίγουρα. Ελλάδα ίσα ίσα γνωρίζανε την δουλειά εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή κάποιοι δημοσιογράφοι το είχαν πάρει χαμπάρι. Αλλά ναι, νομίζω ότι... Οπότε γενικά για το πώς μου φέρθηκαν οι Τούρκοι, τι να πω, ότι στο σενάριο, το πρώτο σενάριο, το τηλεοπτικό, γιατί η πρώτη μου δουλειά στην Τουρκία ήταν ταινία, ο Καϊτσής, αλλά το πρώτο τηλεοπτικό μου δουλειά, αυτή στην οποία αναφέρθηκα, το 2001-2002, το όνομά μου μέσα στο σύριαλ ήταν «Η Ωραία του Αιγαίου». Άλλη μία... κατάκτηση, να το πω έτσι. Και ακόμα δεν ξέρω αν βλέπετε τίποτα μηνύματα στο Instagram καμιά φορά που δημοσιεύω όπως εχθές. Με λένε Εγκέγκυζελή που θα πει η ωραία του Αιγαίου. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο Τι το ωραία, Αιγαίο. πολύ ωραίος τίτλος αυτός. Σε ποιον, Πάρα ναι, πολύ λοιπόν, ωραίος οπότε τίτλος. αυτό ανήκει στους σεναριογράφους που το σκέφτηκαν, έτσι, και στην παραγωγή να με ονομάσουν Ωραία του Αιγαίου. Το βιβλίο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είπε ότι κατέκτησα τον τουρκικό λαό με τον τρόπο μπαίνοντας, ας πούμε, στα σπίτια του. Στο δρόμο ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη η αγάπη που μου δείχναν από το ρόλο τον οποίο εγώ τον υποτιμούσα τότε. Γενικά όλους τους τηλεοπτικούς μου ρόλους, σχεδόν όλους, δεν τους είχα και ιδιαίτερα. Πάντα δεν έλεγα εντάξει δεν παίζω και σε καμία σειρά ας πούμε Ναι. μεγάλης αξίας ή ποιότητας. Παρ' όλα αυτά, Αυτό δηλαδή όμως έκανε να όλη η φτάσει εδώ εντύπωση... σήμερα. Δεν ξέρω. Πάντως Ναι. υπήρχε, να πω και τι ήταν αυτό το οποίο ήταν στενάχωρο στην Τουρκία, εκτός από αυτό το βάρος του να ζεις εκεί. Αυτό που ήταν πάρα πολύ δύσκολο ήταν ένα βαθύ κράτος, το οποίο δεν ξέρω να μπορώ να σας... Δεν μπορώ να βάλω, όπως λένε οι Αμερικάνοι, το δάχτυλό μου απάνω σε αυτό που... Δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί. Και το βαθύ κράτος είναι κάτι τελείως αόριστο, το οποίο το βρίσκα μπροστά μου αρκετά σύνα. Με έναν τρόπο ή με έναν άλλο. Όχι τίποτα το φοβερό να κινδυνεύει η ζωή μου, αλλά υπήρχε μία πίεση του στυλ «Δεν θα σηκώσω και πάρα πολύ κεφάλι». Αυτό ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο για μένα και έγινε όλο και πιο ξεκάθαρο, γιατί έδινα και πολλές ευκαιρίες στον εαυτό μου να διαψευστεί η φαντασίωσή μου αυτή, αν ήταν φαντασίωση, αλλά νομίζω ότι το 2007 ήμουνα πλέον σίγουρη γι' αυτό. Είπα ότι εγώ εδώ δεν... Καταρχήν δεν θέλω να είμαι και δεύτερον, δηλαδή για πάντα, και δεύτερον δεν μπορώ να βιώνω αυτή την καταπίεση που ένιωθα και αυτό το «δεν θα σηκώσεις κεφάλι» που ένιωθα. Το οποίο Με την δεν απόφαση προερχόταν σου, Σοφίνα... καθόλου από τους ανθρώπους και καθόλου από το λαό και καθόλου από τους εργοδότες και καθόλου από τους σεναριογράφους ή τους συνεργάτες μου, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Ήταν κάτι άειλο και άπιαστο, όπως είναι πάντα ένα βαθύ κράτος. Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε, το καταλάβαμε πολύ.
Η απόφαση σου αυτή να πας στην Τουρκία και να ασχοληθείς εκεί πέρα με αρκετά χρόνια, σου έκλεισε κάποιες πόρτες από ανθρώπους στην Ελλάδα με τους Διαβάζεις οποίους εσύ μηνύματα. Συγγνώμη, διαβάζω, διαβάζεις μηνύματα διαβάζω, γιατί εγώ είμαι διαβάζω. στραβή. Διαβάζω, διαβάζω. Με Η συγχωρείς, σε Μαριέτα διέκοψα. λέει: Σε αγαπάμε τόσο πολύ για τα σωστά πράγματα που λέγονται στα βίντεό σου. Σε εκτιμάμε πολύ ως Ευχαριστώ πάρα πολύ. καλλιτέχνη. Η Ειρήνη, πανέξυπνη με κοφτερό μυαλό και ένα κορίτσι που αγαπάει την Ελλάδα. Ευχαριστώ Πάρα πάρα πολλά πολύ. μηνύματα από κάτω. Ναι, εάν ένιωθες, ας πούμε, εσύ να σου κλείνουν κάποιες πόρτες με ανθρώπους οι οποίοι σου έχεις συνεργαστεί στην Ελλάδα. Το νιώσεις αυτό? Όχι. Όχι, Όχι. όχι, όχι. Πρέπει να πω ότι έτυχα εκείνη την περίοδο που τώρα τη βλέπω, ρίχνω άλλο φως, αλλά εκείνη η περίοδος ήταν η απόλυτη ελληνοτουρκική φιλία και σε πολιτικό επίπεδο, η οποία βέβαια πλέον για μένα έχει τελείως αναθεωρηθεί. Νομίζω ότι σίγουρα με χρησιμοποίησαν κιόλας, να το πω έτσι, το ελληνικό κατεστημένο. Κάποιοι τελείως αθώα. Και εγώ αθώα ήμουνα. Εγώ πιστεύω πραγματικά στη φιλία των λαών και σε γέφυρες. Καλλιτέχνης είμαι, δεν είμαι πολιτικός. Το έχω ξαναπεί ότι αν γίνω πολιτικός, και θα γίνω, αυτό να το θυμάστε, Αλήθεια. θα έχω... Βεβαίως, ναι. Αλήθεια. Το εύχομαι. Το εύχομαι. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν αντιμετώπισα ποτέ, ποτέ μα ποτέ, καμία δυσκολία στην Ελλάδα επειδή δούλευα στην Τουρκία τότε. Τότε όλο το σύστημα, να το πω έτσι, ακόμα το επίσημο σύστημα, και ο απλός κόσμος, ήταν πιο... Γιατί πας στην Τουρκία, ξέρεις, Ναι. ακόμα στην αρχή. Μετά ο κόσμος εξοικειώθηκε. Αλλά ως προς τα μίντια, τα κανάλια και αυτά, ίσα-ίσα Συσύ. πρόβαλαν πάρα πολύ τη ζωή μου και τη δουλειά μου εκεί. Αλλά πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τον τρόπο που εγώ διαχειριζόμουν την όλη σχέση και με τους Τούρκους και με το δικό μου το λαό. Με μία, μπορώ να πω, καλλιτεχνική διπλωματία. Τολμώ να το πω, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τόσο παράτολμα πράγματα και αρκετά μπροστά από τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή δεν πήγα να παίξω σε σύριαλ στην Τουρκία το 2012 που όλοι βλέπανε τουρκικά σύριαλ. Ήτανε τελείως άλλες εποχές, πρέπει να το σημειώσω αυτό. Οπότε νομίζω ότι το διαχειρίστηκα με μια διπλωματικότητα, με την ψυχή μου όμως. Γιατί νομίζω οι καλοί διπλωμάτες αυτού καθεαυτού διπλωμάτες είναι αυτοί που δίνουν την ψυχή τους για τις γέφυρες. Και να κοιτάζουν και το δικό τους συμφέρον και το συμφέρον της χώρας τους, αλλά να μπορούν να δημιουργούν αυτούς τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας. Και αυτό νομίζω ότι μέσα από το δικό μου μετερίζει αυτό έκανα. Η Τζούλια από κάτω λέει τέτοια άτομα έχει ανάγκη η Ελλάδα. Η Χριστίνα λέει εννοείται να Να είναι γίνεις, καλά. ασχοληθείς με την πολιτική, γνωρίζεις πολλά και έχεις σωστή κρίση. Και επίσης Ευχαριστώ. είστε υπέροχοι και χρησιμοποιείτε Γνωρίζω και ορθότατα την τουρκικά. τουρκική γλώσσα. 6 γλώσσες Και γνωρίζεις γνωρίζω. νομίζω. Έξι. 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 Θα είμαι ειλικρινής, αν και ήταν η πρώτη μου ξένη γλώσσα. Τα γαλλικά δεν τα θεωρώ ξένη γλώσσα, είναι σαν μητρική μου γλώσσα, γιατί οι γονείς μου με έστειλαν σε αμιγώς γαλλικό σχολείο στην Ελλάδα, στο Lycée Français, οπότε είμαι τελείως Γαλλίδα. Δεν το ξέρει αυτό ο κόσμος, αλλά είμαι τελείως Γαλλίδα. Έχω παίξει και στη γαλλική τηλεόραση, ο πρώτος μου ρόλος, όντας φοιτήτρια. Απλώς η πρώτη μου ξένη γλώσσα πέραν των γαλλικών ήταν τα γερμανικά, τα οποία διάβασα 9 χρόνια. Είναι η μόνη γλώσσα όμως που και δεν αγάπησα και δεν έκανα ποτέ πράξη, δεν έκανα πρακτική. Στη Γερμανία πήγα μόνο μια φορά και δεν είναι και μια γλώσσα που αγάπησα ιδιαίτερα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν την αγάπησα ιδιαίτερα. Δεν ξέρω. Δεν την αγάπησα. Και έτσι τα Τώρα. γερμανικά τα κατέχω, μπορώ να διαβάσω, μπορώ να καταλάβω τα πάντα. Αν πάω, νομίζω, στη Γερμανία 2-3 εβδομάδες, 1 μήνα, νομίζω ότι θα αρχίσω να μιλάω κανονικά. Απλώς δεν είναι μια γλώσσα στην οποία τώρα, αν κάποιος αρχίσει να μου μιλάει γερμανικά, θα απαντήσω στα γερμανικά, θα του απαντήσω 3 λέξεις και μετά Απαντήστε. θα το γυρίσω στα αγγλικά. Έφαγα φλασιά τώρα με το πόσο μπίτσι ήσουν στο Μεθέα στο Πέλαγος. Α, ευχαριστώ, είναι Τι ο αγαπημένος ρόλος μου ρόλος. Αν κινούμενος.
Είναι και ο μόνος ρόλος που πραγματικά τι θυμάμαι, ρόλο γιατί και όλοι οι άλλοι εκείνο, ρόλοι ε. είναι ίδιοι. Ναι. Ναι. Πω, δηλαδή το Και βλέμμα όλοι σου, το τρόπο λέγανε, σου. φίλοι φίλων που δεν με ξέρανε, λέγανε πω αυτή είναι πολύ κακιά, ε. Και εγώ γέλαγα, έλεγα, για σκέψου. Ωραία, ωραία Ανακάλυψα κι σειρά. εγώ ένα μία πλευρά. Λίγα τα επεισόδια βέβαια, αλλά εντάξει, δεν το είχαν τραβήξει. Πολύ και καλά έκαναν και όλα στο Ναι, δεξιά αγορά. ήτανε μισή σεζόν αυτή. Είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, να προβάλλεται. Είχε ξεκινήσει να προβάλλεται Μάρτιο με καλοκαίρι. Αλλά ήταν ωραίοι ηθοποιοί, ωραίοι συντελεστές, ωραίο σενάριο, η Ακρίτα το έγραφε. Παραγωγή, νομίζω, η αδελφή Ελματζόγλου τότε. Παρακολουθείς την Έλενα στα social media. Όχι. Και αυτά που ποστάρει κατά καιρούς και γράφει. Όχι, Έχει έναν δεν έχω αιχμηρό ιδέα. λόγο. Αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Ναι. Εχμηρό Γενικά, προς τι, δηλαδή πολιτικά εχμηρό, δεν έχω. αιχμηρό με τους ανθρώπους, ας πούμε, τα λέει. Δηλαδή και με τον Μάρκο Σεφερλή είχε πει την άποψή της ότι δεν είναι ηθοποιός και όλα αυτά και γεμίζει τα θέατρα. Λίγο είναι αιχμηρή. Πολύ. Δεν το παρακολουθώ, η αλήθεια είναι. Όλοι έχουμε μία... Καλά, όλοι έχουμε μία πλατφόρμα πλέον, αλλά όλοι έχουμε μία άποψη και επειδή έχουμε πλέον τα εργαλεία, μπαίνουμε σε αυτούς τους πειρασμούς και ομολογώ ότι προσπαθώ να απέχω από αυτόν τον πειρασμό, γιατί πρέπει να κρατάμε μία συναδελφοσύνη Ναι, και... ναι. Αυτό έχω να πω, δεν το Κρατά. λέω συγκεκριμένα για τη συγκεκριμένη, γιατί δεν ξέρω Όχι. πραγματικά τι γράφει. Κρατάς επαφές έτσι με συναδέλφους σου Έλληνες. Βεβαίως, ναι, έχω κάποιες που τις θεωρώ φίλες μου από παλιά. Εκτός από το live που έχεις μετά με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Ναι, θα γελάσουμε πολύ με τον Χριστό. Ακόμα σκέφτομαι πώς θα το κάνουμε, γι' αυτό έβαλα... Θα έχει πλάκα, δοκιμαστικά θα το κάνουμε, αλλά εντάξει, με τον Ωραία, Χρήστο... ενδιαφέρον και αυτό. Γνωριστήκαμε στο LA με τον Χρήστο. Έχω Έχεις. φίλους βεβαίως ηθοποιούς από παλιά από την Ελλάδα, μετρημένους στα δάχτυλα που τους θεωρώ φίλους μου που έχουμε μείνει σε επαφή, αλλά τους αγαπώ πολύ και έχω τις καλύτερες αναμνήσεις. Τα αγοράκια σου τι κάνουν. Καλά. Το ένα γεννήθηκε σε δύσκολη περίοδο, την περίοδο του κορονοϊού, έτσι Απρίλιο, πότε γεννήθηκε. Όχι, Ιούνιο. 2 Ιουνίου, Ιούνιο. την αυτοαποκαλούμενη, την αποκαλούμενη, πώς το λένε, Blackout Tuesday γεννήθηκε το παιδί μου, όπου όλοι βάζανε μαύρες οθόνες στα κινητά τους, στα social media, για να δείξουν την συμπαράστασή τους, νομίζω, στο κίνημα του Black Lives Matter. Δεν ήταν και ότι καλύτερο αν είδα το τηλέφωνο μου και τρέχα στην κλινική και έβλεπα μαύρα παντού, αλλά εντάξει, είπα ότι το παιδί μου θα γίνει επαναστάτης και θα φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο, έτσι, κάπως έτσι το είδα. Μάσκες φοράτε εκεί. Ναι, φοράμε, εντάξει, είμαι μπροστά στο σπίτι και δεν φοράω. Καλά, έρχεται. Ναι, φοράνε και όταν περπατάνε κάποιοι, αν και ο νόμος λέει ότι όταν είσαι μόνος σου, τελείως μόνος και μακριά από άλλα πρόσωπα, τι έκανα? Τίποτα, μια χαρά σε βλέπουμε. Α, οκ. Okay. Κάτι έκανα πάντως εγώ και δεν... Okay. Δεν βλέπω τι κάδρο έχεις. Όταν είσαι μακριά, νομίζω όταν έρχεσαι στα 15 μέτρα, 10 μέτρα, πρέπει να ανεβάσεις τη μάσκα σου. Δηλαδή, ας πούμε, κοίτα το δρόμο μου τώρα. Δεν ξέρω αν βλέπεις. Ναι. Δεν είναι κανένας. Τώρα να βγω να περπατάω και να φοράω μάσκα είναι λίγο Ναι. παράλογο. Αλλά αν κάποιος έρθει απέναντι από ευγένεια και από βάση, ας πούμε, όχι νόμου ακριβώς, αλλά παραγγελιάς της πόλης του Λος Άντζελες, είμαι υποχρεωμένη να φορέσω τη μάσκα μου. Και το ίδιο θα κάνει και ο απέναντι. Και αν κάποιος δεν τη φορέσει, είναι ένα wink wink ότι ψήφισε Τραμπ. Ψήφισε Τραμπ. Η πλάκα είναι ότι, εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ της μάσκας, αλλά δεν ψήφισα Τραμπ. Δεν ψήφισα ούτε Biden, αλλά δεν ψήφισα Τραμπ, αλλά
Δεν ξέρω. Δεν είμαι υπέρ της μάσκας σε βαθμό κακουργήματος. Δηλαδή, σαφώς στους κλειστούς χώρους, στα μαγαζιά, όταν έρχεσαι δίπλα με κόσμο. Απλώς, δεν ξέρω. Από ό,τι διαβάζω και διαβάζω πολύ, πίστεψέ με. Το ξέρω. Και δεν είμαι σε ένα κανάλι τύπου να έχω μπλέξει με συνωμοσία κλπ. Γιατί το καλό με κάποιους από εμάς που ήμασταν από πολύ νωρίς στο Twitter είναι ότι έχουμε πηγές δικές μας και όχι αλγοριθμικές πηγές. Και αυτό που από ό,τι διαβάζω από πολύ σοβαρούς investigative δημοσιογράφους, πες τη λέξη τα ελληνικά, Διερευνητική. δημοσιογράφους διερευνητικής δημοσιογραφίας, πραγματικούς που τους ξέρω πάνω από 10 χρόνια, είναι και αυτοί οι άνθρωποι, αντί να κάνεις εσύ τη δουλειά, δηλαδή να ψάχνεις, να ψάχνεις, να ψάχνεις μέχρι να βρεις τελικά τι είναι. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει. Αυτός κάνει αυτή τη δουλειά για σένα, βάζει όλες του τις πηγές, αλλά σου κάνει ένα ρεζουμέ. Και έχει και διακυμάνσεις η άποψή του. Δηλαδή, πριν από 3 μήνες είχε ανακαλύψει άλλα και τώρα πλέον έχει ανακαλύψει. Είναι ότι τουλάχιστον στους ανοιχτούς χώρους, και αν δεν έρθεις να αγκαλιαστείς με κάποιον, είσαι ασφαλής. Αυτό. Χωρίς να παίρνω την ευθύνη, θεωρώ ότι ο καθένας σας κάνει ό,τι νομίζει. Και εγώ βάζω τη μάσκα μου. Δηλαδή, το κάνω και από σεβασμό. Δεν είναι. Απλώς, η γνώση αυτή είναι που έχω καταλάβει ότι ισχύει. Από εκεί και πέρα, το τι κάνω. Ακολουθώ αυτό που μου λένε προς το παρόν, μέχρι να μου στρίψει τελείως. Κατερίνα, το ρεύμα εκεί πέρα της γενικά της επαρχίας που είσαι είναι υπέρ του Τραμπ, γιατί ακούμε πολλά θετικά, λόγω ακούμε αρνητικά, δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, ρε παιδί μου, για την εικόνα αυτού του ανθρώπου. Εσύ τι εισπράττεις από εκεί που Θα είσαι? σου πω εγώ, κοίταξε, ο Τραμπ είναι ένας outsider. Αυτό το δέχονται, δεν το δέχονται κάποιοι. Δεν έχει βγει από κανέναν πολιτικό σωλήνα. Είναι ένας τύπος, ήρθε, ουρανοκατέβα. Από Αφού ο μόνος του, σύζυγός ναι. μου όταν βγήκε, είπε ότι εφόσον βγήκε ο Τραμπ, μπορώ και εγώ, θα πάω λίγο να γίνω πρόεδρος. Σίγουρα, Πραγματικά, δηλαδή σίγουρα. τόσο. Εντάξει, τώρα δεν ισχύει ότι θα μπορούσε να το κάνει. Απλώς είναι τόσο τρελό ότι αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε εκεί και κέρδισε. Ασχολήθηκε, ναι. Και κανένας δεν το πίστευε ότι θα βγει. Γι' αυτό και οι Δημοκρατικοί το 2016 το είχαν δεδομένο ότι θα κερδίσει η Χίλαρη και την πατήσανε. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι είναι outsider, εγώ το βρίσκω θετικό. Το έβρισκα στην αρχή. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι αν είχες πραγματικά αυτιά να ακούσεις και δεν περνούσες από ερμηνείες των αλλωνών για να πεις ότι να διαμορφώσεις άποψη. Αν άκουγες πραγματικά την εποχή εκείνη, προεκλογικά του 2016, ο Bernie Sanders, ο προοδευτικός των Δημοκρατικών, θα τον ξέρετε, έτσι, ο Bernie Sanders που όλοι θεωρούσαν ότι θα σώσει την Αμερική και δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό που σίγουρα εγώ έχω μάθει είναι ότι είμαι σίγουρη ότι δεν ήθελε να τη σώσει, γιατί κάθε φορά που κάνανε οι Δημοκρατικοί οτιδήποτε μπορούσαν να κάνουν για να χάσει την Προεδρία των Δημοκρατικών, αυτό έλεγε: «Οκ, εντάξει, τώρα ξέρω εγώ, υποστηρίζουμε τη Χίλαρη». Και τώρα είπε: «Α, υποστηρίζουμε τον Biden». Οπότε δεν ξέρω κατά πόσον ήθελε να γίνει πρόεδρος ο Bernie Sanders. Παρόλα αυτά, αν τότε, ξαναεπιστρέφω στην προηγούμενη μου σκέψη, αν τότε άκουγε κάποιος τον Bernie Sanders και τον Τραμπ, λέγανε ακριβώς με κάποιες μικροδιαφορές, ιδιαίτερα στα θέματα τα περισσότερο κοινωνικά, λέγανε τα ίδια πράγματα. Πράγματα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πει σε κάποιον και να το καταλάβει και που να ανατρέξει να ακούσει αυτά που εγώ τότε άκουγα και οι γύρω μου, ας πούμε, που ακούγαμε αυτά και ακούγαμε. Βεβαίως, ξέραμε ότι αυτά που λέει δεν πρόκειται να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και εκεί είναι πάντα το πρόβλημα με τους πολιτικούς, αν και ο ίδιος δεν ήταν πολιτικός. Έχω φίλους δημοκρατικούς που τότε από τον Bernie Sanders ψηφίσανε Τραμπ. Γιατί πιστέψανε ότι είναι τόσο τρελός και τουλάχιστον λέει τα σωστά πράγματα, για να δούμε. Και βέβαια εντάξει, μετά κοπανούσαν το κεφάλι τους στον τοίχο. Όπως γίνεται συνήθως. Παρ' όλα αυτά, Όταν εγώ δεν πιστεύεις. μπορώ να καταλάβω αυτή τη στοχοποίηση. Δηλαδή, γιατί επικεντρωνόμαστε στον Τραμπ τόσο πολύ, ιδιαίτερα για αυτούς που νομίζουν ότι οι Δημοκρατικοί είναι οι καλοί και οι Ρεπουμπλικάνοι είναι οι κακοί.
Είναι και οι δύο κάκιστοι. Έχουν διαλέξει, να σου πω πώς δουλεύει το αμερικάνικο σύστημα σε δύο-τρεις φράσεις. Έχουν διαλέξει οι μεν και οι δε δύο-τρία θέματα για να πολλώνουν τους μεν και τους δε, τα οποία θέματα είναι πολύ πιο, δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά είναι υποδιέστερα άλλων πολύ τεράστιων και σημαντικών θεμάτων. Οπότε πολλώνουν τον κόσμο σε μικρότερη σημασία θέματα. Και μας βάζουν και τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Και από πίσω γίνεται η δουλειά στην οικονομία, ανενόχλητα στις υπερεθνικές, στα υπερεθνικά συμφέροντα, αλλά αυτό στα παντού γίνεται. Ακριβώς. Ακριβώς. Απλώς η Αμερική δεν έχει ναι. και, ας πούμε ότι θεωρητικά η Ελλάδα μπορεί να έχει και ένα τρίτο πόλο κάποια στιγμή, που βέβαια μετά θα απορροφηθεί, έτσι, όπως έγινε και με τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε και πήρε τη θέση, ας πούμε, μιας παλιάς σοσιαλδημοκρατίας. Αλλά εδώ είναι αυτό, δεν έχει αυτό ή αυτό τέλος. Και βεβαίως κυβερνάνε κάποιοι άλλοι από πίσω, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το αμερικάνικο σύστημα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιοι θέλουν να συνεχίζουν να απολώνονται και να λένε αυτός είναι καλύτερος, όχι αυτό είναι χειρότερο, το μη χειρον βέλτιστον κλπ, παιδιά, πραγματικά ούτε καν αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, πραγματικά είσαι με τα χέρια, έτσι, στέκεσαι και κοιτάζεις και ελπίζεις στον ύψιστο. Στον ύψιστο το Θεό. Πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα, όσο πλησιάζει ο ερχομοσία του νέου Προέδρου, θα υπάρχει έτσι μια ολοκλήρωση ή τα πράγματα θα γίνουν πιο έντονα? Όχι, 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 καθόλου ολοκλήρωση θα υπάρχει. Όποιος νομίζει ότι ο Biden είναι ο καλός παππούλης που... Θα σώσει με το αυδάκι. Ή ότι η Καμάλα Χάρης που είναι γυναίκα, άλλο και αυτό. Αυτό με εκνευρίζει, πρέπει να το πω. Γυναίκες, εσείς ακούστε. Η Καμάλα Χάρης, διαβάστε λίγο, και όχι μόνο η Καμάλα Χάρης, πάρτε το πρότυπο γυναίκας πολιτικού, λες και δεν το έχουμε ξαναδεί καμιά φορά, ή Καμάλα Χάρης, από εδώ και πέρα οι γυναίκες θα είναι δυνατές. Με συγχωρείτε, η Θάτσερ τι ήτανε, γυναίκα δεν ήτανε? Και όταν πέθανε η Θάτσερ στη Βρετανία λίγα χρόνια πριν, λέγανε πέθανε η μάγισσα, the witch is dead. Σκεφτείτε τι πόνο σε έναν ολόκληρο λαό προκάλεσε μία γυναίκα. Για να το πω έτσι. Λοιπόν, οπότε, και λοιπόν, είναι δραματικά τα πράγματα. Οι παγκοσμιοποιοί, αυτοί έχουν ως πρώτη, ας πούμε, ναι, προτεραιότητα την παγκοσμιοποίηση. Είναι παγκοσμιοποιητές. Οι άλλοι έχουν άλλα, βέβαια. Δεν είναι οι άλλοι. Σας το είπα έτσι ξεκάθαρα. Είναι το χάλι το μαύρο και οι δύο πλευρές. Οι συγκεκριμένοι όμως έχουν αυτές τις τάσεις. Εμένα με φοβίζει πάρα πολύ και η... το τι θα κάνουν σε σχέση με τη δική μας την περιοχή, και λέγοντας δική μας εννοώ το Αιγαίο, εννοώ ήδη τα κάνουν δηλαδή. Αυτά είναι σε αυτόματο πιλότο. Αλλά αυτά γίνονται από κάτω. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι ανησυχητικά τα πράγματα ούτως ή άλλως, και πρέπει νομίζω και ο λαός, ο αμερικάνικος λαός, αν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα υπάρξει μια οντότητα έτσι ενοποιητική από τα κάτω, νομίζω ότι πάντως ίσως είναι μια καμπή στην αμερικάνικη ιστορία αυτή, γιατί δεν βλέπει κανένας φως στο τούνελ. Δηλαδή πραγματικά και καλοπροαίρετα σκεπτόμενοι και έχοντας μάτια να βλέπουν, νομίζω ότι θα είναι μια καμπή. Ελπίζω δηλαδή. Ελπίζω και για την Αμερική την ίδια και για τις διάφορες πληθυσμιακές οντότητες που ζουν σε αυτή τη χώρα και για μας, στις περιοχές μας και γενικότερα για την ειρήνη στον κόσμο. Μαρία μου, έχουμε απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις που μας έχεις κάνει. Κατερίνα, ρωτάνε δύο-τρεις που μας βλέπουν αν θα κάνεις το εμβόλιο. Όχι. 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 Με συγχωρείτε, θέλω να σας πω κάτι που δεν ξέρω αν το ακούσατε. Αν δεν το ακούσατε, ανατρέξτε σε μία Zoom συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Κυριάκου Μητσοτάκη, κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Διευθυντή της Pfizer, κύριου Μπούρλα, του Διευθυντή, CEO μάλλον, Προέδρου, εν πάση περιπτώσει, της Deloitte, και κάποιον άλλον, του Διευθυντή του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Αυτή η συνάντηση έγινε διαδικτυακά στο Zoom στα πλαίσια του λεγόμενου ελληνικού Greek World
Economic Summit, κάπως έτσι, ελληνικό φόρουμ. Οικονομικού. Ναι. Ελληνικό φόρουμ, κάτι συνδιάσκεψη ελληνικού φόρουμ, ψάξτε το, είναι την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί θα διαπιστώσετε ότι από τα ίδια τα διαστόματος κυρίου Μπούρλα, νομίζω είναι Μπούρλα, όχι Μπουρλά, Μπούρλα, Θεσσαλονίκης, συμπολίτη μας, συμπατριώτη μας, να το πούμε, είπε ότι έχει τόσο πολύ προχωρήσει η τεχνολογία, μην ξεχνάμε ότι είναι ο πρόεδρος της Pfizer, και έχει τόσο προχωρήσει η τεχνολογία που αυτή τη στιγμή με όλες τις πληροφορίες που έχουμε και λοιπά, για κοιτάξτε τι έγινε με τον κορονοϊό, μπορέσαμε και κάναμε τεστ, είπε, δηλαδή σε μεγάλη σκάλα, σε 44.000 ανθρώπους. Νομίζω ότι αναφερόταν στο εμβόλιο. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί καλό από τη μία, έτσι, γιατί λες ψάχνω να προχωρήσω την επιστήμη κλπ. Απ' την άλλη, είναι λίγο τρομερό να χαίρεσαι με το ότι χρησιμοποιείς τόσο μεγάλο, σε τόσο απλωμένο χώρο, χρόνο και με τόση ευκολία, στην ουσία να χρησιμοποιείς ανθρώπους οι οποίοι δεν αποζητούν να γίνουν, να είναι μέρος ενός πειράματος. Έτσι. Και αυτό δεν το λέω για τους 44.000 τους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι προφανώς και θέλανε να ήταν μέρος του πειράματος. Αναφέρομαι σε αυτό που έγινε την επόμενη μέρα και ήδη γίνεται, ξεκινώντας από την Βρετανία, όπου νομίζω με νόμους και με διατάξεις και με αποφάσεις σε κυβερνητικό και πολιτικό επίπεδο, οι άνθρωποι εμβολιάζονται χωρίς πραγματικά να ξέρει κανείς. Το γιατί, ξέρει ναι. Κανείς, ναι. Και αυτό, όχι το γιατί, μετά. Εντάξει, εμβολιάζονται για τον κορονοϊό, το καταλαβαίνω αυτό και ξέρουμε Ναι. όλοι ότι τα εμβόλια είναι πολιτισμός κλπ. Κλπ. Αλλά όχι ένα εμβόλιο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, που έχει βγει σε 11 μήνες, σε 9 μήνες, πώς είναι, που ήδη αναφέρουν ότι αν είστε έγκυος δεν θα το κάνετε, αν έχετε αλλεργίες μην το κάνετε, αν έχετε αυτοάνοσα μην το κάνετε, αν... Δηλαδή και μόνο Ναι. αυτό. Ναι. Επίσης, επειδή όλοι μιλάνε για το αν είναι ασφαλές, που είναι κορυφαίο θέμα, δεν το συζητώ, κανένας μάλλον ξεχνάμε να λέμε για το αν είναι αποτελεσματικό. Δεν το ξέρουμε καν τι αποτελεσματικό. Εδώ ούτε το εμβόλιο της γρίπης λένε ότι είναι αποτελεσματικό 40 με 60%. Τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που έγινε Ναι. αυτή η εξέλιξη και αυτή η ανακάλυψη και ο κόσμος πεθαίνει από καρκίνο τόσα χρόνια και δεν έχει βρεθεί ακόμα κάτι. Και κυρίως εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Γιατί τόσα χρήματα εκεί και τόσο πολύ επικεντρωνόμαστε. Εντάξει, πάλι οι φαρμακευτικές θα τα πάρουν τα λεφτά. Βρε παιδιά, υπάρχει το φάρμακο. Δεν υπάρχουν τα αντισώματα, τα μονοκλονικά. Γιατί δεν μπαίνει εκεί. Γιατί δεν βάζουμε εκεί βάση. Δεν θέλουμε να σώσουμε τους ανθρώπους. Δεν ξέρουμε ότι αυτό είναι το φάρμακο. Το είπε ένας γιατρός, νομίζω, και από τα μέρη σας. Ένας κύριος Κούβελας το είπε, το άκουγα προημερών, ότι καλά δεν ξέρετε ότι υπάρχει το φάρμακο για τον κορονοϊό. Λέγεται μονοκλονικά αντισώματα, κάπως λέγεται τώρα, με συγχωρείτε. Αυτά δεν είναι, σας είπα και που το όνομα. υπάρχει Το λέει συνωστή ένας μέσα. κύριος Κούβελας, ψάξτε το, δεν Ναι. είμαι εγώ που το λέω και δεν... Μακριά από μένα το misinformation, τα fake news. Μπράβο Κατερίνα, από κάτω χαμός. Ευχαριστώ. Ναι, ο σύζυγός σου λέει μοιάζει τον Τζορτζ Κλούνι. Τώρα το έχεις ακούσει αυτό, ε. Εδώ και με μάσκα τις προάλλες του λένε «Oh my God, you oh look my like George God. Clooney» και λέω «Πλάκα κάνετε». Με δουλεύετε. και αυτός είχε μείνει. Λένε. Του μαθαίνεις ελληνικά? Όχι, δεν το μαθαίνω. Όχι. Καταλαβαίνει γενικά. Καταλαβαίνει. Έχει ζήσει και στην Ελλάδα όταν ήταν. Πήγε σχολείο στο ACS, στο Χαλάνδρι, για 2-3 χρόνια, δεκαετία, αρχές, τέλη 70-80. Ήταν ο μπαμπάς του διευθυντής του σχολείου. Και έτσι είναι πολύ εξοικειωμένος με τη γλώσσα, με την Ελλάδα, με την Αθήνα. Έτσι έχει και. Θεωρώ ότι έχει όλα τα καλά στοιχεία του Αμερικάνου και του ανθρώπου που ξέρει την Ελλάδα καλύτερα και από εμένα, που λέει ο λόγος. Αλλά δεν τον πιέζω ως προς τα ελληνικά. Ό,τι μαθαίνουν όμως τώρα τα παιδιά, τα μαθαίνει και αυτός. Δηλαδή, όταν λέει ο μικρός μου γιος μου «I wanna go σπίτι»,
ξέρει και ο Τσάρλ ότι το σπίτι είναι το σπίτι. Φαίνεσαι πολύ χαρούμενη, φαίνεσαι πολύ ευτυχισμένη. Νομίζω έχεις βρει το καταφύγιο σου σε αυτόν. Το χρειαζόσουν και εύχομαι αυτό το πράγμα να σε βλέπουμε πάντοτε μέσα από τα μάτια σου, να ακτινοβολείς και να εκπέμπεις την αλήθεια σου και την εσωτερική γαλήνη που έχεις, Κατερίνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Ε, πάντοτε να νομίζω, την... Πες μου. νομίζω, συγγνώμη, νομίζω ότι το σκεφτόμουν σήμερα αυτό, γιατί από χτες είμαι, εγώ έχω τέτοιες εκρήξεις με το Instagram και τα social media, ή θα απέχω για μήνες, και ξαφνικά θα μου τη βαρέσει. Ακόμα δεν έχω μια σχέση στρωμένη Είδα ότι το και... περίμενες πολύ να το κάνουμε. Μου Ναι. άρεσε. Δεν είμαι συνεπής, να το πω έτσι. Και υπάρχει λόγος. Τα τελευταία 6 χρόνια της ζωής μου προσπαθούσα να δημιουργήσω οικογένεια. Με πάρα πολλά προβλήματα ενδιάμεσα κυρίως. Τη δημιούργησα, οπότε υπήρχε αυτή η τεράστια... Δεν είχα συνέπεια. Παρ' όλα αυτά... Εντάξει, λογικό, λογικό. Είχες αφοσιωθεί σε άλλα πράγματα που ήταν πιο πρωτεύον για σένα. Ναι, απλώς αυτό που σκεφτόμουν χτες και σήμερα που έτσι με ρωτάνε διάφορα και ήδη προσπαθώ να απαντάω και θα κάνω κι άλλο live, σήμερα είναι η μέρα των live. Θυμάμαι τον εαυτό μου μέχρι που γνώρισα τον Τζαρλς να Τώρα λίγο μισώ τις συχάνουμε. Κυριακές. Με βρήκατε? Ναι. Τώρα λίγο σε χάσαμε. Τώρα. Τώρα καλύτερα, ναι. Λέω, θυμάμαι τον εαυτό μου Να μισείς τις Κυριακές. να μην αγαπάω τις Κυριακές. Γιατί ήταν δύσκολη μέρα όταν είσαι μόνος σου. Και Ναι. πέρασα πάρα πολλά χρόνια μόνη μου. Πάρα πολλά. Και μακριά από την Ελλάδα. Κυρίως οι Κυριακές της Τουρκίας, όπου δουλεύαμε. Εκεί δεν υπήρχε μέρα Κυριακή. Δεν υπήρχε... Είχαμε μία μέρα ρεπό τη βδομάδα και ήταν μία όποια μέρα θέλανε από την παραγωγή. Οπότε Κυριακές δουλεύαμε και δύσκολο πράγμα να δουλεύεις την Κυριακή. Αν έχεις συνηθίσει σε μια ελληνική οικογένεια που έτρωγε μαζί με τους παππούδες κλπ. Κλπ. Και μετά γενικά αυτή την Κυριακή την έφαγα πολλά χρόνια στη μάπα μόνη μου και τώρα είναι η καλύτερη μου μέρα. Αυτό. Είδες πόσο όμορφο είναι αυτό. Πόσο όμορφο είναι αυτό να αλλάζει την εικόνα που έχει κάποια πράγματα. Οι δυσκολίες που είπες στην οικογένεια ήταν για τα παιδάκια σου ή γενικά η απόσταση μεταξύ σας. Ναι, ήταν καταρχήν για την απόκτηση παιδιών και το χάσιμο ενός παιδιού ανάμεσα στα δύο παιδιά. Εντάξει, δεν είμαι και παιδούλα, οπότε δεν είχα καμία απέτηση. Αλλά εντάξει, δεν πάβει να είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το πέρασα κι αυτό. Και μετά ήρθε το θαύμα, το τελευταίο. Και... Μπράβο. Έτσι. Τα καλύτερα είναι όλα μπροστά μας, αρκεί να έχουμε θέληση, υπομονή και επιμονή. Το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, Ερίνα μου, να σε αφήσω γιατί αρχίζει να χάνει τώρα και το σήμα. Πού να πάω, εντάξει. Μ' ακούς? Άμα σε χάσω, να το κάτσε. Α, περίμενε, μήπως... Χάσατε? Όχι. Λίγο καρδούλες, ναι, λίγο κάτσε εκεί να σε αποχαιρετήσουμε και να σε ακούσουμε Οκ, λίγο εντάξει. κιόλας. Ωραία. Μ' ακούτε τώρα? Όλες οι κοπέλες δεν είναι... Κορίτσι μου, γλυκό, όλες οι κοπέλες δεν είσαι μόνη σου, σου αξίζει το καλύτερο. Τώρα σε ακούμε, ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ Εντάξει. ευχαριστώ να έχεις πάντοτε χαμόγελο, χαρά, επιτυχίες στις όμορφες εκπομπές σου, εχθές που σε παρακολουθούσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Όσο θα ήθελα, όμως σε βλέπω μετά, όταν τα ανεβάζεις. Πάντα τέτοια και να κρατάμε γερά είμαστε στο ότι... Το μέλλον της Ελλάδος είμαστε εμείς. Αυτό.
Και το λέω και για σένα, το λέω για όλους όσους μας βλέπουν, για μας που είμαστε στο εξωτερικό και θέλουμε να γυρίσουμε, διψάμε για μια καλύτερη χώρα, για έναν καλύτερο κόσμο, για μια καλύτερη γείτονα, για έναν καλύτερο κόσμο, με αυτή τη σειρά να το πω. Αυτά. Λοιπόν, θα τα λέμε μέσα από εδώ. Θα χαρώ πολύ να κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Γιατί Οπωσδήποτε. όχι να είναι και διαφορετικές οι συνθήκες. Θα χαρώ πάρα πολύ. Και θα χαρώ πολύ και να κάνεις και το όνειρό σου αυτό που θέλεις πραγματικότητα. Θα γίνει. Πολιτική. Στο Θα γίνει. εύχομαι. Το εύχομαι. Μετά Φιλάκια από πολλά. μερικές ταινίες. Φιλάκια πολλά, κορίτσι μου. Φιλάκια, να Και από προσέχεις. μένα. Σας φιλώ. Γεια σου. Γεια. Ακόμα ένα live λοιπόν με την αγαπημένη Κατερίνα Μουτσάτσου, μόλις τελείωσε τώρα. Θα ανέβει αμέσως στο προσωπικό μου προφίλ εδώ στο Instagram και στο κανάλι μου στο YouTube που σας περιμένω να κάνετε εκεί πέρα subscribe. Ραντεβού τώρα την Παρασκευή εμείς με ένα ακόμα live στις 7 με την αγαπημένη δημοσιογράφο Νατάσα Ράγιου. Και εκεί θα πούμε πολλά. Φιλάκια πολλά. Ραντεβού την Παρασκευή 7 η ώρα εδώ πάλι.